και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα 5η, 11 Οκτωβρίου, θα αρχίσουμε το πρόγραμμά μας στις 9 και 10 με το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Στις 9 και μισή οι μικροί μας φίλοι θα δουν τις εκπομπές «Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος» και τον Καραγκιόζη του Ευγένιου Σπαθάρη. Το τελευταίο επεισόδιο της ελληνικής σειράς «Το κουτί της Πανδώρας» θα δείτε στις 10 και μισή. Ειδήσεις τη στιγμή στις 11 και αμέσως μετά εκπαιδευτική τηλεόραση. Στις 12.30 το μεσημεριάτικο σόου με τη Ρούλα Κορομιλά. Τόλμη και γοητεία στις 2 και στις 2.30 την ωριαία ειδησεογραφική εκπομπή. Στις 3.30 εκπαιδευτική τηλεόραση. Από τις 4.30 μέχρι τις 5.30 οι μικροί μας φίλοι θα δουν τις εκπομπές. Σκάκι, Πιθ και Ηρακλής, ο καθηγητής Μπαλτάσαρ και το τηλεπεριοδικό παρουσίες. Το απογευματινό δελτίο ειδήσεων και η ζωή στην Ελλάδα στις 5.30. Τέχνη και πολιτισμός στις 6 με ένα αφιέρωμα στον ποιητή Θανάση Κωνσταβάρα. Στις 6.30 Εσμέν Ιων Εσμέν Γυναίκες, μια σειρά ντοκιμαντέρ της Κλεόνης Φλέσα και του Χρήστου Ακρίδα με θέμα τη γυναικεία δράση και παρουσία στην αρχαία ελληνική τραγωδία, στην ποιήση και στην εκπαίδευση. Δεν έχει θέση εδώ. Εδώ κυριαρχεί η εξέγερση, η πρόκληση, η σύγκρουση. Οι γυναικείες αυτές μορφές κινούνται στην περιοχή του άκρος επικίνδυνου, που όπως λέει ο Άγγελος Τερζάκης, είναι η περιοχή της τραγωδίας. Αν και δεν υπάρχει τραγωδία με το όνομά της, η Κλητεμνήστρα θεωρείται σαν μία από τις δυνατότερες γυναικείες μορφές και παρουσιάζεται στα έργα και των τριών μεγάλων τραγικών. Η πρόθεση του Αγαμέμνονα να θυσιάσει την κόρη του Ιφηγένεια για χάρη της εκστρατείας στην Τρία είναι η αφορμή που η μέχρι τότε υπάκοη σύζυγος εξεγείρεται, σύμφωνα με το έργο του Ευρυπίδη Ιφηγένεια Νευλίδη. Η εξέγερσή της γίνεται καθαρή στην τελευταία της προσπάθεια να πείσει τον Αγαμέμνονα να αλλάξει γνώμη. Η Κλητεμνήστρα δεν διστάζει να του μιλήσει ξεκάθαρα, αποκαλύπτοντας τη βία πάνω στην οποία έχει θεμελιωθεί ο γάμος του. Ειδήσεις της στιγμής στις 7 και αμέσως μετά το 13ο επεισόδιο της βραζιλιάνικης σειράς «Μάνα και κόρη». Το κινούμενο σχέδιο στην Ιαπωνία από την εκπομπή «Ιστορία του κινουμένου σχεδίου» στις 7.30. Στις 8 προφίλ, καλεσμένος σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωτήρης Κούβελας. Ειδήσεις στις 9 και αμέσως μετά το 7ο επεισόδιο της χιουμοριστικής σειράς «Τα καλύτερα τους χρόνια». Μουσικό κουτί στις 10.05. Και στις 10.30 μπάσκετ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Βαρκελόνη θα δείτε τον αγώνα μεταξύ Μπαρτσελώνας Pop 84, γνωστής ως Γιουγκοπλάστικα, για το ετήσιο τουρνουά Open. Τα μεσάνυχτα του νυχτερινό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κουβέντες ομήρων από τη σειρά ντοκουμέντο. Je partais au Liban. J'avais appris l'enlèvement des deux diplomates Marcel Carton et Marcel Fontaine deux mois plus tôt. Et je me disais, ça fait 60 jours qu'ils sont détenus, mais comment on peut vivre depuis 60 jours otage au Liban dans une cave? J'essayais d'imaginer la vie d'un otage et ça me paraissait vraiment abominable. Je venais d'atterrir à Beyrouth pour un reportage, mon cinquième reportage au Liban. À la sortie de l'aéroport, j'ai pris ce taxi. Deux ou trois minutes plus tard, je me souviens, ils sont arrivés dans une Mercedes blanche. Η ελληνική ταινία «Ο τελευταίος άνδρας» αναβάλλεται. Καλή σας μέρα.